14-15 αλλά πίσω κάτω τους θερινούς μήνες σε διάφορα αεροδρόμια. Αλλά την επικράτεια βρισκόμενα σε ετοιμότητα άμεσης απογείωσης. Σε μικρό χρονικό διάστημα να συλλέγουν νερό από την επιφάνεια της θάλασσας ή της λίμνης γεμίζοντας τις δεξαμενές τους με 6,5 τόνους νερό σε 12 δευτερόλεπτα. Το νερό δύναται να αναμειχθεί με ειδικό αχρό, ο οποίος αυξάνει κατακόρυφα την αποτελεσματικότητα της ρήψης. Το ελάχιστο ύψος ρήψης είναι τα 30 μέτρα, ενώ το νερό ρίχνεται στη φωτιά από 4 ειδικές θηρίδες, οι οποίες μπορούν να ανοίξουν σε διαφόρους συνδυασμούς και χρονισμό. Κοίτα νερό που ρίχνουμε. Μια αποστολή μπορεί να διαρκέσει έως και 4 ώρες με μέγιστη ταχύτητα περί τα 300 έως 350 χιλιόμετρα την ώρα. Παράλληλα με την αποστολή αυτή έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν αποστολές μεταφορών, έρευνας διάσωσης, καθώς έχουν τη δυνατότητα να προσθαλασσόνται και να παραμένουν στην επιφάνεια του νερού. Συνοπτικά, συγκροτούν μια ισχυρή δύναμη άμεσης αντιμετώπισης των πυρκαγιών, όπως πολύ συχνά διαπιστώνουν οι Έλληνες πολίτες όταν και όπου υφίστανται πυρκαγιές. Η επιλογή του αριθμού των κανατέρ που θα επιχειρήσουν σε μια φωτιά εξαρτάται από το μέγεθος, την ένταση και την έκταση που αυτή καταλαμβάνει, όπως και το είδος της περιοχής που καίγεται. Σημαντικό παράγοντα αποτελεί επίσης και η εγκύτητα της φωτιάς με κάποιο κατάλληλο σημείο υδροληψίας. Στα πλαίσια συντονισμού,